Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του Vasco Sports. Απόστολος Ιρανίδης και πάλι μαζί σας για να συζητήσουμε λίγο για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπανιά Λούκα, τόσο το παιχνίδι που μας πέρασε όσο και το παιχνίδι που έρχεται την Τετάρτη 31 Ιουλίου. Στο πρώτο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ δεν εντυπωσίασε, για την ακρίβεια προβλημάτισε λίγο θα έλεγα. Προηγήθηκε με μια κεφαλιά του Κουλιαράκη από κόρνερ του Ντεσπότοφ. Ισοφαρίστηκε από ένα ανόητο πέναλτι, το οποίο βέβαια η αλήθεια είναι δεν το έχω δει να δίνεται ποτέ. Μετά ξαναπήρε το προβάδισμα με τον Κουλιαράκη εκ νέου, αλλά το προβάδισμα κράτησε για μερικά λεπτά. Ισοφαρίστηκε μετά από λίγο, ενώ προηγήθηκε μια ανεπανάληπτη ευκαιρία του Οσντόεφ, ο οποίος ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί δεν πλάσαρε στην κινηστία. Και ο Έκονγκ στο 50 διαμόρφωσε το τελικό 3-2. Ο ΠΑΟΚ έχασε άλλα δύο άχαστα με τον αμυντικό της Μπόρατς να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι πρώτου Σαμάτα. Ενώ ο ίδιος ο Τανζανός μετά από μερικά λεπτά, μόνος του ανενόχλητος, σχεδόν από τη μικρή περιοχή, έστειλε την μπάλα out. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε σίγουρα να έχει ένα καλύτερο σκορ για να διαχειριστεί την Βοσνία. Τώρα πάει δίχως περιθώριο εφησυχασμού. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι να αντιμετωπίσει τόσο μεγάλο πρόβλημα, ειδικά αν οι Βόσνοι κάνουν το λάθος. Βόσνοι, οι Σέρβοι όπως θέλετε πείτε τους, αυτοί θεωρούνται Σέρβοι. Εννοώ οι ίδιοι θεωρούν τους εαυτούς τους Σέρβοι, Σέρβους. Συγγνώμη. Αν κάνουν το λάθος πάντως να ανοιχτούν για να πιέσουν τον ΠΑΟΚ, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα σκοράρει αρκετά γκολ. Πάμε να σας δώσω μια εντεκάδα που πιστεύω ότι θα ξεκινήσει στο παιχνίδι της Τετάρτης. Κλασικά Κοτάρσκι κατά τα goal post, τα δύο ακραία back. Αυτή τη φορά βλέπω Ότο δεξιά και Μπάμπα αριστερά. Η μία αλλαγή του Λουτσέσκου Ότο. Κουλιεράκης και Κετζιόρα στην άμυνα και όχι Έκονγκ αυτή τη φορά. Ο Σβάμπ θα κρατήσει τη θέση του στο κέντρο και ο Σντόεφ πιστεύω θα την δώσει στον Μαντί Καμαρά, ενώ μπροστά του θα είναι ο Κωνσταντέλιας και όχι ο Μουργ. Δεξιά θεωρώ ότι θα ξεκινήσει ο Ζίφκοβιτς. Αριστερά ο Τάισον, δεν υπάρχει και άλλος, δηλαδή υπάρχει. Τώρα ανακοινώθηκε ότι Σουντάλι πριν από μερικά λεπτά, αλλά δεν είναι διαθέσιμο στη λίστα. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Μπράντον Τόμας, θεωρώ, δεν νομίζω να δούμε Σαμάτα. Ενώ πριν από μερικά λεπτά επίσης ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο ανακοίνωσε ότι ο ΠΑΟΚ θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα του Φίοντορ και όχι Φέντορ Τσάλοφ. Επομένως σε μερικές μέρες, μπορεί και άμεσα, δηλαδή αύριο μεθαύριο, ο παίχτης να έρθει στη Θεσσαλονίκη να περάσει από τα ιατρικά και να υπογράψει τον ΠΑΟΚ. Κυριακή είναι που γυρνά το βίντεο. Οπότε, τι θεωρώ ότι θα γίνει στο παιχνίδι της ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Μπάνια Λούκα. Θεωρώ ότι θα δούμε ένα ανοιχτό παιχνίδι εκατέρωθεν, δηλαδή τώρα δεν θα έχουν λόγο οι παίχτες της Μπάνια Λούκα να θέλουν να κρατήσουν το 3-2. Θα προσπαθήσουν να βρουν ένα γκολ και ακριβώς επειδή θα προσπαθήσουν να βρουν ένα γκολ θα βρεθούν πιο εύκολα σε αμυντική ανισορροπία. Απ' την άλλη ο ΠΑΟΚ προφανώς δεν θα παίξει αμυντικά. Δεν έχει παίξει ποτέ σχεδόν με το Λουτσέσκο αμυντικά. Τώρα αν θα παραχωρήσει την μπάλα στην Μπάνια Λούκα και θα χτυπήσει αυτό στο δικό του παιχνίδι στην αντεπίθεση, δεν το ξέρω. Μπορεί να προσπαθήσει ο ΠΑΟΚ να επιβάλλει τη δική του κυριαρχία που το θεωρώ και πιο πιθανό. Αλλά με τους γηπεδούχους να έχουν και αυτοί ανεβάσματα, όχι τόσο στο προηγούμενο παιχνίδι. Στο προηγούμενο δεν είχαν πολλά ανεβάσματα, έως και καθόλου. Τώρα θα αναγκαστούν λόγω του σκορ να ρισκάρουν λίγο και
εκεί ποντάρω ότι ο ΠΑΟΚ θα βρει πολλά γκολ, γιατί στο προηγούμενο μάτς ήταν το πρώτο παιχνίδι της σεζόν και ο ΠΑΟΚ είχε να διασπάσει ένα πούλμαν 11 παίχτες πίσω από την μπάλα. Δεν το λες και εύκολο, δοκιμασία το λες στο πρώτο επίσημο παιχνίδι. Σε άλλα νέα, η Μάλμε, πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ, επικράτησε με 4-1 της Κλάξβικ στο πρώτο παιχνίδι, ενώ χθες η Μάλμε ιτήθηκε με 0-1 από τη Σύριους για το πρωτάθλημα της Σουηδίας. Μια έκπληξη. Έκανε rotation η Μάλμε, αλλά δεν μπόρεσε να επικρατήσει. Η Μάλμε που έχει δώσει 2 παιχνίδια περισσότερα από την δεύτερη Τζουγκάρντεν και βρίσκεται στο σύν 7. Αλλά αν τα πάρει και τα 2 Τζουγκάρντεν, μειώνεται στο πόντο η διαφορά. Απλά το αναφέρω. Επομένως, πάμε για τις στιγματικές μου προβλέψεις για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Καταρχάς, αν υπάρχει επιλογή ο ΠΑΟΚ να βάλει γκολ στο πρώτο μισάωρο, θα το επέλεγα. Τώρα, θεωρώ ότι θα μας επιβεβαιώσει και πάλι το over 2,5 γκολ ΠΑΟΚ, γιατί σας είπα, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλός επιθετικά, μεσοεπιθετικά. Και άμα αποκτηθεί ο Ρασβάν Μαρίν, που ακούστηκε χθες ότι ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει επίσημη πρόταση για την απόκτησή του, ο ΠΑΟΚ με Μαρίν και Καμαρά θα έχει ένα πάρα πολύ ωραίο κέντρο. Και φυσικά με το ΣΒΑΜ επίσης να έρχεται από πίσω, ενώ ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει και τον Σόρταερ, ένα παίχτη που είναι προϊόν των ακαδημιών της Manchester United, 20 ετών, έχει ήδη 4 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία, θα βοηθήσει πιστεύω τον ΠΑΟΚ. Ο παίχτης αγωνιστεί είτε ως 10 είτε ως εξτρέμ, προσθέτοντας ακόμα μια λύση στα χέρια του Ρασβάν Λουτσέσκου. Αλλά συνεχίζουμε. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα σκοράρει 3 γκολ και πάνω. Και την προηγούμενη φορά είχα δώσει σκόρερ τον Ντεσπότοφ. Δεν μας επιβεβαίωσε, έβγαλε 2 ασίστ. Εντάξει, αυτή είναι η τύχη μας, παιδιά. 2 ασίστ αντί για τον γκολ. Πολύ καλά στημένο ο Βούλγαρος. Αυτός είναι και ο μόνος λόγος που φάνηκε στο παιχνίδι, βέβαια. Επομένως, τώρα θα δώσω σκόρερ τον Τάισον. Βέβαια, θεωρώ ότι θα ξεκινήσει ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς δεξιά. Δεν θα ξεκινήσει ο Ντεσπότοφ. Δίνω τον Τάισον λοιπόν. Επικράτηση ΠΑΟΚ από το πρώτο ημίχρονο και over 2,5 γκολ ΠΑΟΚ ακριβώς το ίδιο, γιατί θεωρώ ότι θα τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ αυτή τη φορά να παίξει στα επίπεδα που θέλει. Θεωρώ ότι θα δούμε από νωρίς πίεση του ΠΑΟΚ ψηλά για να απαντήσει στα ρίσκα της Μπανιαλούκα και φυσικά μια πιο εύκολη επικράτηση θα ήταν ευχή όλων για το δεύτερο παιχνίδι. Θεωρώ ότι θα έρθει κιόλας, μεσολάβησε μία εβδομάδα προπονήσεων μετά το πρώτο μάτς. Ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι θα έχει βρει το ρυθμό του. Το είπε και ο ίδιος ο Ρασβάν Λουτσέσκου άλλωστε. Μία εβδομάδα σε αυτό το σημείο της σεζόν είναι πάρα πολύ καιρός για να προετοιμαστούμε. Εννοώντας ότι πιθανώς να δούμε το Κετζιόρα στη βασική εντεκάδα, πιθανώς να δούμε το Ζίβκοβιτς στη βασική εντεκάδα, που ο Ζίβκοβιτς, όσο τον είδα στο παιχνίδι με την Μπάνια Λούκα, είναι μακράν ο πιο επιβαρημένος παίχτης του ΠΑΟΚ από αγώνες και αυτά, γιατί είχε και το Euro, αλλά δεν φάνηκε καθόλου κουρασμένος. Ήταν αλάνθαστος ο Ζίβκοβιτς από όταν μπήκε. Αλάνθαστος σχεδόν ήταν και ο Μαντί Καμαρά, ο οποίος βοήθησε σίγουρα πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. Πολύ ωραίες τρίπλες, πολύ ωραίες πάσες. Θέλει ένα τέτοιο παίχτη ο ΠΑΟΚ, φαινόταν ότι τον ήθελε, τον έκανε δικό του και πλέον μπορεί να πάρει αυτά που έλειπαν από τον Μαντί Καμαρά. Να δούμε αν θα αποκτήσει και τον Μαρίν βέβαια. Αν τον αποκτήσει θα είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση για τον Δικέφαλο. Ένας παίχτης που έκανε ένα πάρα πολύ καλό Euro σε γήπεδα της Γερμανίας με την Ρουμανία. Αυτό βέβαια θα ξεκαθαρίσει στο επόμενο διάστημα, αφού περάσει πρώτα ο ΠΑΟΚ την Μπανιαλούκα με το καλό. Βέβαια προηγείται η υπόθεση του Τσάλοφ,
ο οποίος είναι θέμα χρόνου να αποκτηθεί από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Ιβάν Σαββίδης τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μία εβδομάδα περίπου, βασικά όχι δύο, ολοκλήρωσε τις δύο μεταγραφικές κινήσεις που είχε ανάγκη εδώ και τώρα ο ΠΑΟΚ, του Extreme και του Φορ, γιατί ο Τσουντάλι ως Extreme προορίζεται, άσχετα που μπορεί να παίξει εξίσου καλά και ο Center Four, γιατί θα έχουμε υπόψη μας ότι στην ομάδα του έπαιξε και ο Center Four αρκετά. Αλλά στον ΠΑΟΚ προορίζεται ως αριστερό Extreme, ως όχι αναπληρωματικός, αλλά συμπληρωματικό, όχι συμπληρωματικός, ως ο παίχτης που θα μοιράζεται τα παιχνίδια με τον Tyson. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι κάποιος θα έχει προβάδισμα και οι δύο παίχτες είναι εξαιρετικοί. Και μένει φυσικά να τον δούμε στο γήπεδο. Αλλά αυτόν που θα περιμένουν με μεγαλύτερη ανυπομονησία από όλους οι ΠΑΟΚτσίδες είναι ο Τσάλοφ, για να πούν ότι επιτέλους, ξέρεις τι ρε φίλε, έχουμε center four. Αυτό θα περιμένει να πει ο ΠΑΟΚτσής, που έχει να το πει από εποχές Πρίγιοβιτς, ίσως και λίγο Κρμέντσικ. Αλλά τέτοιο center four ο ΠΑΟΚ έχει χρόνια να φέρει στην Τούμπα. Είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση η οποία έχει δρομολογηθεί. Έχουν τελειώσει σχεδόν τα πάντα για να αποκτηθεί. Μένουν κάποιες λεπτομέρειες, μένουν υπογραφή συμβολαίου. Πρέπει να έρθει ο παίκτης στη Θεσσαλονίκη. Χθες αγωνίστηκε ίσως για τελευταία φορά με την ΤΣΣΚΑ. Μίλησε και με έναν έγκυρο Ρώσο δημοσιογράφο που μου είπε ακριβώς το ίδιο, ότι είναι η τελευταία του εμφάνιση με την ΤΣΣΚΑ. Έπαιξε τα τελευταία 10 λεπτά ο Τσάλοφ και λογικά μέσα στη βδομάδα θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Όπως και να, σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε για ακόμα μια φορά τα προγνωστικά μου και την ανάλυση μου για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Θα είμαστε εδώ εννοείται για να κάνουμε και το ίδιο βιντεάκι για τον επόμενο προκριματικό γύρο, που θα είναι λογικά με την ομάδα της Μάλμε. Και μέχρι τότε μείνετε συντονισμένοι στο Vasco Sports, γιατί έρχονται πολλές μεταδόσεις των παιχνιδιών των ελληνικών ομάδων.